Τώρα, στη Βουλή. Κύριε Λοβέρντο, περιμένατε ότι θα πάνε να ψηφίσουν περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι? Όχι. Ρητάκια περίφραστα σας λέω όχι. Όσοι με συζητούν, με ακούνε να λέω ότι 130, 140, 150 είναι το πολύ. Σε εσάς εδώ έχω πει ότι όποιος ανεβάζει τον πύχη πάνω από τις 200 κάνει κακό, γιατί κάθε τι που θα είναι, θα είναι πολύ καλό, αλλά κάτω από 200 θα το θεωρούμε αποτυχία. Ήμουν πάρα πολύ συγκρατημένος. Η έκπληξή μου είναι μεγάλη και πάρα πολύ θετική. Υπερβολικά θετική. Γιατί, όμως συνέβη αυτό, εσείς πώς το ερμηνεύετε πολιτικά? Κοιτάξτε, καταρχάς εμείς ζούσαμε, δεν προέκυπτε από τις δημοσκοπήσεις, αλλά ζούσαμε μια επιστροφή του κόσμου. Σας έχω... αίσθηση λέτε, ως αντίληψη. Όχι αίσθηση, στο λένε, στον δρόμο. Το βλέπατε, ναι. Εγώ για να πάω να πάρω μια εφημερίδα στο περίπτερο, όταν ήμουν υπουργός, ήθελα μια δημιουργία ΜΑΤ. Ναι. Από τις διαμαρτυρίες και από τα προβλήματα που είχα. Τώρα, ας πούμε, για να ψωνίσω στο σούπερ μάρκετ, επίσης θέλω πάρα πολύ ώρα, αλλά. Για να εξηγώ στους ανθρώπους γιατί δεν υπάρχει κοινοβουλευτική διαδικασία να πέσει η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι πήγαν και ψήφισαν. Αυτός ο κόσμος λοιπόν φαινότανε στις περιοδίες μας, στις περιοδίες της Γεννηματά, στις περιοδίες των στελεχών, στις δικές μου περιοδίες. Φαινότανε ότι αυτό το πράγμα έχει αλλάξει. Δεν προέκυψε. Αυτό είναι και ένα μήνυμα στην κυβέρνηση. Είναι ένα αντικυβερνητικό μήνυμα, κατά τη γνώμη σας. Είναι η πρώτη σαφή, συγκεκριμένη, πραγματική, όχι. Προσέγγιση δημοσκόπησης, η πρώτη πολιτική αποδοκιμασία της κυβέρνησης σε τέτοιο μεγάλο βαθμό. Έλεγαν ότι ο κόσμος είναι γεμάτος χαρούμενα πρόσωπα, αυτά δεν έλεγε ο Πρωθυπουργός. Και δεν υπάρχουν διαδηλώσεις. Τους λέγαμε πώς να υπάρχουν διαδηλώσεις, αφού εσείς που τις κάνατε είσαστε στην κυβέρνηση πια. Και εσείς λέγατε ότι είμαστε προδότες. Αμφισβητούσαν όλα αυτά. Λέγανε ότι δεν υπάρχουμε. Λέγανε ότι θα μας υποκαταστήσουν στο ρόλο της κεντροαριστεράς. Και τι δεν λέγανε. Μας προπυλάκιζαν ακόμα και στη διαδικασία αυτή. Την ηρωνεύονταν τη διαδικασία. Κάνχαζαν για τη διαδικασία αυτή. Την υποτιμούσαν. 212.000 ψηφοφόροι, κύριε Οικονόμου, κυρία Αναστασοπούλου, είναι μια συμμετοχή που προϊονίζεται μια εκλογική μας δύναμη, διψήφια και μάλιστα δυνατά διψήφια. Έτσι λέτε. Βεβαίως. Και είναι η πρώτη. Τι θα σημαίνει αυτό δηλαδή για μετά? Αποδοκιμασία. Ωραία. Σαφής αποδοκιμασία της κυβέρνησης. Εγώ λέτε λοιπόν. Τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ. Πάτε σε ένα καλό διψήφιο αποτέλεσμα σε επόμενες εκλογές, ας πούμε. Τι θα σημαίνει? Δεν πήγαμε. Αυτό. Πάμε. Πάτε, λέω. Ναι. Και αυτό το αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Τι σημαίνει αυτό? Το αποφασίζει. Πάτε μετά με το Μητσοτάκι. Πάτε με τον Τσίπρα. Πάτε μόνοι σας. Τι σημαίνει αυτό? Δεν έχει κανένα νόημα. Γιατί να προσπαθεί... Γιατί όπως λέτε πρέπει να κυβερνηθεί. Δεν έχει κανένα νόημα να προσπαθεί οποιοδήποτε, είτε είναι από τη Νέα Δημοκρατία είτε από το ΣΥΡΙΖΑ, να μιλάνε για μας και για τη στάση μας. Εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε. Μια μεγάλη παράταξη του κέντρου και της κεντροαριστεράς, η οποία σας δηλώνει ότι είναι εδώ, δηλώνει στους πολιτικούς της αντιπάλους ότι είμαστε εδώ. Μια παράταξη του 10 είμαστε... και του 12 δεν μπορεί να κυβερνήσει, κύριε Λοβέρντο. Τι θα κάνετε? Οι άλλες χώρες δηλαδή που είναι σοβαρότερες της Ελλάδας, όπως είναι η Γερμανία, που συζητάνε μήνες και χρόνια πριν. Μην μιλάτε. Χρόνια πριν συζητάνε για τις συνεργασίες. Όταν μιλάτε οι δημοσιογράφοι σε έναν πολιτικό του κέντρου και της κεντροαριστεράς και του Πασόκ, θα πρέπει να συνεκτιμάτε ότι εμείς δεν αφήσαμε τη χώρα να πάει εκεί που φυσάνει η ανέμη. Ότι σηκώσαμε όλες τις ευθύνες. Άρα. Και αν δείτε και τις ανακοινώσεις μας τον προηγούμενο καιρό, θα δείτε ότι έχουμε αποφασίσει και το λέμε μάλιστα. Ότι τη χώρα ακυβέρνητη, τη χώρα στους πέντε ανέμους δεν θα την αφήσουμε. Με ποιον θα κάτσει στο Αλλά αυτό θα προκύψει. Το ΣΥΡΙΖΑ συζητάτε. Αυτό θα προκύψει. Αυτό θέλει να ακούσει ο κόσμος. Αυτό θα προκύψει ως προϊόν της βούλησης του εκλογικού σώματος. Είμαστε η πιο δυνατή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και με Μην μας μιλάτε λοιπόν γι' αυτό. Μάλιστα. Είμαστε η πιο ισχυρή, η πιο αιχμηρή, η πιο καθημερινή, η πιο έντονη στη Βουλή αντιπολίτευση στο ΣΥΡΙΖΑ. Και οι ίδιοι σπεύσαμε να πούμε εχθές, πριν ολοκληρωθεί το αποτέλεσμα, ότι η συμμετοχή σε εμάς είναι αντικυβερνητική. Μάλιστα. Σαφές, σαφές. Λοιπόν. Κύριε Λοβέρντο, πρέπει να κλείσουμε, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, κύριε Λοβέρντο. Καλή συνέχεια και σε Λοιπόν, εμείς τώρα πάμε να βρούμε τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο και πάλι. Να συνεχίσουμε λίγο με την εγκληματικότητα, Μαρία.